Ναι, γεια. Θα κάνω ένα βιντεάκι πάλι για το 22 για να δούμε τι θα γινόταν αν η Ελλάδα κατάφερνε το 22 ο ελληνικός στρατός και είχε πάρει την Άγκυρα. Τι θα γινόταν και γιατί τόσο πολύ τα Ιταλικά, η Ιταλία και η Γαλλία ήταν ενάντια στην Ελλάδα και στην ουσία βοηθούσαν τους Τούρκους. Ποιος ήταν ο λόγος. Παρότι πλέον ξέρουμε ότι αυτό δεν έγινε, ο ελληνικός στρατός έφτασε μέχρι την Άγκυρα, πέρασε και την πρώτη και τη δεύτερη γραμμή άμυνα, στην τρίτη όμως δεν τα κατόρθωσε να την περάσει. Και έτσι δεν έγινε η κατάληψη της Άγκυρας και υποχώρησε στις αρχές του θέσης. Όλο αυτό το εγχείρημα ήταν μια κυριολεκτικά εποποιία του ελληνικού στρατού μέχρι τότε. Ο ελληνικός στρατός έφτασε να απειλεί την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να την καταλύσει. Μόνο ο ελληνικός στρατός τα κατάφερε, δηλαδή να κινδυνεύσει τόσο πολύ η Τουρκία με τελείως πώς το λένε, την κατάληψη και ο διχαρισμός της σε μικρά κράτη. Ούτε ο γαλλικός ούτε ο ιταλικός στρατός έφτασαν να κάνουν αυτό που έκανε η Ελλάδα, αλλά ούτε και ο αγγλικός. Τέλος πάντων, όπως είπα, αυτό ήταν μια εποποιία και αποτελεί, ας πούμε, την κορύφωση των αγώνων των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, που ξεκινά από το 1453 και την κατάληψη του Βυζαντινού κράτους από τους... βέβαια, είχε γίνει πολύ πιο πριν, αλλά τότε, ας πούμε, έπεσε και η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα. Οπότε από αυτή την ημερομηνία ξεκινάνε οι αγώνες για την ανακατάληψη του Βυζαντινού κράτους, του ελληνικού κράτους δηλαδή. Και το 22 αποτελεί, ας πούμε, την ακμή όλων αυτών των προσπαθειών, που αν ήμασταν λίγο πιο έξυπνοι και λιγότερο διχασμένοι, θα είχε γίνει. Τέλος πάντων, για να δούμε λοιπόν τώρα τι θα γινόταν αν η Ελλάδα είχε πάρει την Άγκυρα. Όπως ξέρουμε, αν η Ελλάδα είχε πάρει την Άγκυρα, ο Κεμάλ, και αυτό ήταν παραλίγο να γίνει γι' αυτό, δηλαδή παραλίγο ο Κεμάλ να διατάξει την συνθηκολόγηση, αν εμείς προσπαθούσαμε ίσως ακόμα μια φορά, και υπήρχε και σχέδιο να εκενωθεί η Άγκυρα από τους Τούρκους και να μεταφερθεί ο Κεμάλ στην Κεσάρια, ανατολικότερα. Σε όλο αυτό, τέλος πάντων, για όλο αυτό, το έναυσμα ήταν ένα βιβλίο που διάβασα του Ξενοφόντου Στρατηγού, «Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία», που είναι αυτό εδώ. Και από αυτό θα διαβάσω κάποια έτσι κομμάτια, ώστε να δούμε γιατί τι θα γινόταν αν η Ελλάδα είχε πάρει την Άγκυρα. Αν δηλαδή και ο Κεμάλ συνθηκολογούσε. Αν δηλαδή όλη η μικρασιατική εκστρατεία είχε, πώς το λένε, ήταν επιτυχής. Λοιπόν, αυτή είναι η συνθήκη των Σευρών. Η συνθήκη των Σευρών μέχρι τότε έδινε την Ελλάδα, στην Ελλάδα μάλλον, την Ανατολική Θράκη με το πράσινο και τη ζώνη Σμύρνης, που μετά από 5 χρόνια θα γινόταν δημοψήφισμα για να πάει στην Ελλάδα. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα βλέπουμε εδώ, εδώ είναι η Ιταλία, τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία, η Κύπρος στην Βρετανία, η Συρία εδώ βλέπουμε ήταν γαλλικό προτεκτοράτο, εδώ κάτι κομμάτια της Μεσοποταμίας ήταν αγγλικά και εδώ ήταν η Γεωργία και η Αρμενία. Όλο αυτό ήταν η περιοχή που έπαιρνε η Αρμενία. Και μπορεί εδώ να υπήρχε και ένα κουρδικό κράτος.
Ήταν και αυτό μέσα στο σχέδιο. Για να διαβάσουμε λοιπόν κάποια κομμάτια από το βιβλίο. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν τι θα γινόταν λοιπόν ο Κεμάλ, διαβάσω αυτό, αν ο ελληνικός στρατός έπαιρνε την Άγκυρα. Λοιπόν, αν κατόρθωνε να διασώσει μικρόν ή μέγα μέρος του στρατού του, θα αποσύρετο με τα λείψανα τάφτα της στρατιωτικής του δυνάμεως, ηθικός συντετριμμένος, πολιτικός αποτυχώνης στο μέγα έργο, όπερε μετά τόσης τόλμης ανέλαβεν εις τα εντότερα προς τη Σεβάστιαν, την Κεσάριαν ή το Χαρπούτ. Δηλαδή, από την Άγκυρα που είναι κάπου εδώ τέλος πάντων, θα πήγαινε ανατολικότερα που είναι κάπου εδώ. Συνεισφεγμένος μεταξύ χριστιανών του Πόντου προς βοράν, εδώ, Ποντί, των Αρμενίων προς βορειοανατολικά, των Κούρδων προς νότων, το επαναστατημένο εικονίου προς νοτιοδυτικά, το εικόνο είναι κάπου εδώ, στο εικόνο είχαν κάνει επανάσταση οι Αλεβίτες εναντίον του Κεμάλ, αλλά η επανάσταση καταστέλεγε και κατασπάχτηκαν. Και του ελληνικού στρατού προς Δισμάς μεταξύ αντιρρόπων δυνάμεων, δηλαδή έτινες, θα ήσαν διατεθειμένοι να υποτάσσονται μόνο εφόσον θα ήταν νικητής και θα είχε τη δύναμη να τες επιβληθεί. Η ανασυγκρότηση του στρατού του και ιδίως ο ανεφοδιασμός του θα καθίσει το αδύνατος, διαλύαν μακρόν τουλάχιστον διάστημα χρόνου, δεδομένου ότι η μόνη απομένουσα για σε αυτόν θαλάσσια διέξοδος θα ήταν η του Πόντου, και αυτή δε η διατροφή του θα καθίστατο προβληματική. Λοιπόν, αυτό τι θα πάθαινε ο Κεμάλ αν ο ελληνικός στρατός είχε πάρει την Άγκυρα. Λοιπόν, και αν είχε πάρει λοιπόν την Άγκυρα ο στρατός, ποιο θα ήταν μετά το επόμενο βήμα. Λοιπόν, μετά την κατάληψη της Άγκυρας και τα αποτελέσματα, άτινα καθ' όλες τις πιθανότητες, η νίκη αυτή θα επέφερε στον εχθρόν, η Ελλάς μη φοβούμενη πλέον δια μακρόν διάστημα χρόνου σοβαράν επιθετική επιστροφήν αυτού, θα έχει απόλυτον ελευθερία κινήσεων προς βοράν και προς νότο της παραυτής καταληφθήσας εδαφικής ζώνης. Η Ατάλεια είχε εγκαταλειφθεί παρά των Ιταλών, η δε προς νότο επέκτασης μέχρι Ατάλειας ήταν από τις άποψεις ταύτης δυνατή. Τα προς ανατολάς λοιπόν όρια του νότιου τμήματος της ελληνικής κατοχής θα ακολουθεί τότε το ρεύμα του Σαγκαρίου, τη δυτική παρυφήν της Αλμυράς Ερήμου, τα όρια νοτίας του Τσάι, τα δυτικός της Σπάρτης Λίμνας και μέχρι της θαλάσσης ανατολικός της Ατάλειας. Προς βοράν δε, ακολύτως επίσης η δυνατόν να καταλάβει άπασαν τη μεταξύ Ευξήνου Πόντου και της κάτω ροής του Σαγκαρίου χώραν και πέρα έτη μέχρι των εκβολών του ποταμού Φιλίου και των ωραίων Αλαβάγ. Δηλαδή, θα είχε έτσι λοιπόν, ούτως εν συνόψη η δευτική αυτή ζώνη περιλαμβάνουσε ολόκληρη σχεδόν τη Μικρά Ασία μετά τις προκαλυπτούσεις αυτής γραμμής και τα συγκρίτωσε ευρύτερα των άλλων πλεονεκτή τούτο κατά πληκτικός, διότι αφαιρεί από τον εχθρό μεγή στην πηγή στρατολογίας και φοδίων. Έχει απολύτως ασφάλεια των συγκοινωνιών του στρατού. Έχει σχετικός προς τη μεγίστη αυτή έκταση ελαχίστου μήκου ζώνη προκαλύψεως. Η αμυντική όρη είναι εξόχως πλεονεκτική. Οι εκ πολλών λιμένων προς το μέτωπο ασφαλεί συγκοινωνίε διευκολύνουν ή μεγάλων την άμυνα. Έχει παράλληλον συνδρομική γραμμή όψη του μετώπου, καλώς προστατευόμενη, καλύπτει και προστατεύει τα στενά, απαιτεί μικράς σχετικό δυνάμεις, ας ή δυνατόν να διαθέσει η Ελλάς μέχρι οριστικής λύσεως του ζητήματος. Ήταν απολύτως δυνατή και καταρθωτή η κατάληψη και διατήρηση της ζώνης ταύτης μετά την κατάληψη της Άγκυρας. Όπως βλέπουμε, αυτά.
Κάτσε να βρω άλλο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν όλη αυτή η περιοχή είναι από εδώ μέχρι την Ατάλεια είναι εδώ. Όλη αυτή η περιοχή θα ήταν η πολεμική κατοχή. Ωραία. Και και θα υπήρχε και δυνατότητα να βοηθηθεί και ο Πόντος μετά. Εδώ. Λοιπόν, όμως, όπως ξέρουμε, οι Γάλλοι ήταν εναντίον της συνθήκης των Σευρών, που έδινε τι, μόνο τη Σμύρνη και την Ανατολική Θράκη. Αυτό, αυτή η κατοχή από εδώ μέχρι κάτω, της Ελλάδος, σχεδόν της όλης της Δυτικής Μικράς Ασίας και ένα μικρό μέρος της Κεντρικής, δεν συνέφερε τους Γάλλους. Γιατί? Γιατί δεν συνέφερε τους Γάλλους? Να το. Γιατί? Συμφώνησε ο Κεμάλ με τους Γάλλους να παραχωρήσει προς γαλλική ομάδα των μεταλλίων σιδήρου, χρωμίου και αργύρου, των ευρισκομένων στην κοιλάδα Χαρσίτ κτλ. Επιπλέον ότι θα εξετάσουν νοικότερα πάσα έτερα αιτήσιν διατυπωμένη υπογαλλικών ομάδων σχετικών με την παραχώρηση μεταλλίων, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμένων και ποταμών. Περαιτέρω εκφράζει την επιθυμία της Τουρκίας, όπως επιβοληθεί τη συνεργασία ειδικών Γάλλων καθηγητών στα τεχνικά αυτή σχολεία. Ναι, τεχνικά τη σχολεία. Βέβαια, μετά από τη συνθήκη της Λοζάνης, η Τουρκία έκλεισε όλα τα γαλλικά σχολεία. Επίσης, η γαλλική κυβέρνηση θα εξοδοτήσει τους Γάλλους κεφαλαιούχους στην αναελθέσουση της οικονομικής σχέσης μετά της κυβέρνησης της Άγκυρας. Και φυσικά ήταν μόνο οι Γάλλοι, ήταν οι Ιταλοί, όπου η Τουρκία εξασφάλιζε στην Ιταλία ευρύτατη ζώνη οικονομική επιρροή, προτιμήσεω για την κατασκευή δημοσίων έργων, εγκαθιδρύσεω βιομηχανικών και εμπορικών οίκων, αναδιοργανώσεω του εμπορικού στόλου τη Τουρκία, οικοδομικών εργασιών, προνομίου ιδρύσεω ασημάτου τηλεγράφου. Η ΔΕ Ιταλία αναλέμβανε να βοηθήσει τα τότε οικονομικά ανάγκε τη Τουρκία και την υποχρέωση να υποστηρίξει τα συμφέροντα τη Τουρκία κατά τα διαπραγματεύσει τη ειρήνη. Η Ιταλία αναλάμβανε να χρησιμοποιήσει πάντα τα αποτελεσματικά διπλωματικά αυτής μέσα προς επικράτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας, με θεμελιώδη βάση την άνευ φόρων και περιορισμών εκένωση της Ανατολής παρά της Ελλάδος και την επέκταση της πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσω της καταλήψεως αυτό της Αδριανούπολεως, γιατί τότε ήταν στην Ελλάδα η Αδριανούπολη. Επίσης, ανέλαβε η Ιταλική κυβέρνηση την υποχρέωση να παραδώσει στην Τουρκία αν μέρη υποδειχθησόμενες παρά αυτής 8 πυροβολαρχίες διαφόρων διαμετρημάτων μετά των πυρομαχικών αυτών, 10.000 τυφέκια και υγειονομικών υλικών εντός μηνός από την ανταλλαγή της συμφωνίας κτλ. Γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία, η Ιταλία και η Γαλλία δεν ήθελαν η Ελλάδα να επιτύχει στην Μικρασιατική εκστρατεία και φυσικά να γίνει η κατάληψη της Άγκυρας. Γιατί όλες αυτές θεωρούσαν ότι όλες αυτές οι συμφωνίες θα είχαν ακυρωθεί πλέον. Βέβαια, ο Κεμάλ τους κορόιδεψε και τους δύο, γιατί δεν έκανε σχεδόν τίποτα από αυτά που είχαν συμφωνήσει και με την Ιταλία και με τη Γαλλία. Και ένα άλλο που είναι, δεν είναι γνωστό, είναι ότι αν η Ελλάδα είχε κερδίσει, είχε επιβάλει τους όρους της,
με την κατάληψη της Άγκυρας εδώ, και είχε στην υποκατοχή της όλο αυτό μέχρι την Ατάλεια τμήμα, όλο αυτό, θα γινόταν αναθεώρηση της συνθήκης των Σευρών, δηλαδή αυτό, δηλαδή που η Ελλάδα είχε μόνο αυτό, αυτό. Δηλαδή δεν θα ίσχυε η συνθήκη των Σευρών, αλλά η Ελλάδα θα δικαιούταν να πάρει παραπάνω από αυτά τη συνθήκη των Σευρών. Γιατί όλη αυτή η κατοχή εδώ είναι, ξέρω εγώ, πενταπλάσια, εφταπλάσια από αυτό που δίνει η συνθήκη των Σευρών. Δηλαδή η κατάληψη της Άγκυρας και η νικηφόρα Μικρασιατική Εκστρατεία, θα είχαμε μία άλλη συνθήκη που θα ήταν επί 5 ή επί 10 φορές πιο ευνοϊκή για την Ελλάδα, αφού θα είχε περίπου όλη αυτή την περιοχή στην κατοχή της. Θα διεκδικούσε δηλαδή πολλά περισσότερα εδάφη. Και αυτό δεν είναι μούφα, δεν είναι παραμύθι, αλλά στη σελίδα 240 γράφει: η Αγγλία κατανήλασκε πάλι ωραίους λόγους και ενθάρρυνε την Ελλάδα εις εξακολούθηση των επιχειρήσεων προς επίτευξη οριστική νίκης, όταν μετά τας νίκας ταύτας διεκήρυτε διαστόματος του Πρωθυπουργού της εν το Κοινοβούλιο, δηλαδή ο Λόρτ Τζόρτζ. Η Ελλάς, νικόσα τον Κεμάλ, δεν δύναται να αρκεστεί εις τα εν τη συνθήκη των Σευρών, συμφωνηθέντα, και δέον να τύχει πληρέστερας ικανοποιήσεως. Δηλαδή, αν η Ελλάδα, αυτό που είπα, κέρδιζε, θα υπήρχε άλλη συνθήκη που θα άφηνε, που θα έδινε όλα αυτά τα εδάφη εδώ, θα διεκδικούσε δηλαδή η Ελλάδα, σαν νικήτρια χώρα, όλα αυτά τα εδάφη για την, στο έδαφό της. Δηλαδή όλο αυτό θα ήταν το ελληνικό κράτος και θα διεκδικούσε ακόμα και ανεξάρτητο πόντο. Μαζί με αυτό. Μαζί με όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλανε η Ελλάδα να νικήσει στην εκθέση.